did it. Europe is strong. Europe is united. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με πλάτη χαμόγελο ανακοινώνει κατάληξη της πολυήμερης προσπάθειας των 27 ηγετών. Κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων συζητήσεων, ο Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να θέσει τους Ευρωπαίους εταίρους ενώπιον των ευθυνών τους, παραθέτοντας εκ νέου τους τουρκικούς λιονταρισμούς στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε την εδώ και τώρα επιβολή προϋποθέσεων για άντληση κονδυλίων για την Άγκυρα. Εν όψη της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και ύστερα από σχετική παρέμβασή μου, συμπεριλήφθηκε πρόνοια με βάση την οποία η χρηματοδότηση τρίτων χωρών, συγκαταλεγόμενης και της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθεται υπό την αίρεση του σεβασμού που επιδεικνύουν στις αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. The Security Council held a closed meeting over video conference on the UN peacekeeping force in Cyprus, otherwise known as UNFISIP. Εν όψη της υιοθέτησης του ψηφίσματος για ανανέωση της θητείας των Κιανόκρανων στις 29 Ιουλίου, η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί των τελευταίων εξελίξεων. Γύρω από τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, τα οδοφράγματα, τον μηχανισμό στρατιωτικής επαφής και πολλά άλλα. Οι τουρκικές παραβιάσεις, η βία σε βάρος των ειρηνευτών και οι περιορισμοί στην διακίνηση της UNFICIP φαίνεται να οξύνουν την ανησυχία των μέλων του σώματος, που βάσει διπλωματικών πληροφοριών ζήτησαν εξηγήσεις από την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για την καθυστέρηση θεσμοθέτησης του μηχανισμού στρατιωτικής συνεργασίας. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ φαίνεται να παρέθεσε το σχέδιο για πραγματοποίηση άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα, με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξέφρασαν την ανάγκη σεβασμού του καθεστώτος των Βαροσίων εις απάντηση των τουρκικών σχεδιασμών για άνοιγμα της περίκλης της πόλης. Για το κεφάλαιο UNFICIP, η Λευκοσία κρατά πάντως ερμητικά κλειστά τα χαρτιά της, αναμένοντας να λάβει στα χέρια της το τελικό κείμενο του ψηφίσματος.